Νοσηλεύτριες και νοσηλευτές του νοσοκομείου Παπαγεωργίου διανέμουν ενημερωτικά έντυπα σε διερχόμενους πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλους. Πρόκειται για μία ακόμη δράση ευαισθητοποίησης του κοινού για διάφορες παθήσεις, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος. Εστιάζουμε στον HPV και στους εμβολιασμούς για τον HPV, τον ιό. Μιλάμε για τη μητρότητα και το θυλασμό. Μιλάμε για το ζαχαρόδι διαβήτη, ακόμα και στο σχολείο, το παιδί με ζαχαρόδι διαβήτη στο σχολείο. Γενικώς την πρόληψη, δηλαδή πώς μπορούμε να μειώσουμε τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του ζαχαρόδι διαβήτη. Μιλάμε για την εθελοντική αιμοδοσία και μιλάμε και για το μεταβολικό σύνδρομο. Μου έγινε μια ενημέρωση, είναι μια καλή κίνηση, γιατί θα πρέπει να ενημερωθούμε για κάποια προβλήματα. Τα αφήνουμε, ούτε πάμε στα νοσοκομεία, ούτε πάμε στους γιατρούς. Οπότε ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η ενημέρωση. Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκε η πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων. Μιλάμε για τις πτώσεις και τις κακώσεις κεφαλής, που η πτώση είναι ένας πολύ συνηθισμένος παράγοντας ατυχημάτων. Μιλάμε για την κατάποση ξένου σώματος, που επίσης τα πολύ μικρά παιδιά που δεν έχουν αρχίσει ακόμα να στίζονται είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για τα δείγματα ζώων, δηλαδή εδώ δίνουμε οδηγίες, και μιλάμε για τα χημικά εγκάβματα από διάφορα απορρυπαντικά ή πράγματα τα οποία, και υγρά τα οποία μπορούν να βρουν τα παιδιά σπίτι και να τα καταπιούν. Ταυτόχρονα, οι μέλουσες μητέρες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Τμήματος Προετοιμασίας για τη Μητρότητα. Επικοινωνούμε με τις νέες μητέρες γύρω στην 25η με 28η εβδομάδα. Γίνονται επισκέψεις σε πρωινά τμήματα στο νοσοκομείο μας, σε ομαδικά γκρουπ ή σε ιδιαίτερα μαθήματα. Κάνουμε 6 μαθήματα, ενημερώνουμε για θυλασμό, για την διαδικασία του τοκετού και φυσικά για τη διαδικασία της μητρότητας και της γονεϊκότητας. Ο εορτασμός για τα 20 χρόνια που συμπληρώνει φέτος το νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους με τη διοργάνωση ημερίδων και άλλων δράσεων.